Από θαύμα γλίτωσε νεαρή όταν Κυπαρίσι καταπλάκωσε το αυτοκίνητό της, το οποίο είχε σταθμεύσει λίγα λεπτά προηγουμένως στην αυλή του σπιτιού της. Οι κορμοί από το δέντρο που βρισκόταν έξω από την οικία της στην Επισκοπή έπεσαν στη στέγη του σπιτιού και στη συνέχεια στο αυτοκίνητό της, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Φύσουσε πάρα πολλά, έβρεσε, σε κάποια φάση έκανε και χαλάζι και σε κάποια φάση ακόμα μπα. Και να έξω βλέπω το δέντρο κάτω στο αυτοκίνητο. Όταν που ήταν τα νερά, τα πολλά και τα πολλά, έβαζε συνεχώς και η κουζίνα που ποδά, επειδή έρχονταν ενώνα όλοι όπως είναι η στέγη, εμπαίναν όλα τα νερά μέσα. Είδα το κυπαρίσι το τούτο, δεν έβαλα όμως για το τούτο. Μετά που ήρθα εδώ να ανοίξω να δω πιο καλά, και είδα και το αυτοκίνητο δυσκόλυμα, έπιασε με το πανικός. Οι δυνατοί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή είχαν ως αποτέλεσμα να αποκόψουν 7 δέντρα, 2 εκ των οποίων ισοπαίδωσαν και σκέπασαν και δεύτερο αυτοκίνητο. Την ώρα που καθόμαστε να φάμε, ακούσαμε και τα νερά τα πολλά τα ποδούτα. Μετά όταν ήρθαμε ποδά, βλέπω έξω, με σύνον τον αέρα, το πολύ τα νερά, βλέπω έπεσε το κυπαρίσι, πας αυτοκίνητο. Με τη βοήθεια της πυροσβεστικής υπηρεσίας, το αυτοκίνητο απεγκλωβίστηκε. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή της Επισκοπής και κράτησαν περίπου 10 λεπτά, είχαν ως αποτέλεσμα να προκαλέσουν πολλές ζημιές στην κοινότητα. Και εμείς σαν κοινότητα συμβούλιο τρέχουμε να δούμε τη βοήθεια όπου μπορούμε και όπως μπορούμε. Από εδώ την περιοχή μόνο η Επισκοπή επλήγει έτσι. Όπως φαίνεται η κοινότητα μας επλήγει περισσότερο από τις άλλες κοινότητες. Προβλήματα προκάλεσαν και στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, αφού 14 περιοχές της Λεμεσού, ανάμεσά τους και η Επισκοπή, είχαν μείνει χωρίς ρεύμα.